Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 57 ετών, η οποία παρουσίασε ένα καρκίνο στο δεξίο μαστό, για τον οποίο υποβλήθηκε σε μαστεκτομή προέτους. Ο καρκίνος αυτός ήταν σταδίου 1α. Το νεόπλασμα ήταν θετικό στις υποδοχές ιστρογόνων, προγεστερόνης και HER2. Από το ατομικό της αναμνηστικού αναφέρονται κάπνισμα, ήπια αρτηριακή πέρδαση, για την οποία όμως δεν έπαιρνε καμία αγωγή, και ήταν και παχύσαρκη. Υπάρχει ένα οικογενειακό εσωτερικό στεφανίας νόσου. Είχε ένα πατέρα ο οποίος είχε παρουσιάσει οξία φραγμόντου μυοκαρδίου σε ηλικία 55 ετών. Και εν συνεχεία η άρρωστη αυτή υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία με αδριαμικίνη 100 μιλιγκράμμ ανακύκλο και κυκλοφοσφαμίδη 1000 μιλιγκράμμ ανακύκλο και συνολικά πήρε 4 κύκλους. Στη συνέχεια χορηγήθηκε επακλιταξέλη 120 μιλιγκράμμ την εβδομάδα και τραστουζουμάμπι 600 μιλιγκράμμ κάθε 3 εβδομάδες για 12 εβδομάδες. Στο τέλος, σε αυτή τη φάση της χημειοθεραπείας, ο ογκολόγος παρατήρησε ότι η γυναίκα είχε κάποια αρρυθμία. Και έτσι, με αφορμή αυτό, την παρέπεμψε στον καρδιολόγο. Ο καρδιολόγος που την εξέτασε είδε ότι από το η άρρωστη δεν παρουσίαζε κανένα σύμπτωμα, δεν είχε κάποιο παθολογικό έβριμα από την αντικειμενική εξέταση. Ο σφιγμός ήταν ρυθμικός με μια συχνότητα 72 παλμούς ανά λεπτό, είχε πίεση 135-85 και το καρδιογράφημά της έδειχνε φλεβοκομικό ρυθμό με αρές έκτακτες κορμικές στολές, αλλά χωρίς άλλα παθολογικά έβριματα. Συνέστησε να γίνει ένα υπερηχογράφημα καρδιάς, στον οποίο βρέθηκε ότι ο αριστερός κόλπος ήταν λίγο διαταμένος, 43 χιλιοστά, με σημεία διαστολικής δυσλειτουργίας τύπου παρατεταμένης χάλασης, και το κλάσμα εξόδησης ήταν 47%. Αυτό σε σχέση με ένα υπερηχογράφημα καρδιάς που είχε κάνει παλιά προπενταετίας, όταν είχε κάνει έναν έλεγχο για την αρτηριακή υπέρταση, ήταν περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Ενώ το GLS, το σφαιρικό επίμηκες τρέν, ήταν μείον 18%. Θυμίζω ότι οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται μείον 16 με μείον 20%. Ναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι ένα έτσι σύνηθες περιστατικό, το οποίο, όπως είδατε, πήρε τη χημειοθεραπεία του και παρουσιάζει ορισμένα έτσι ευρήματα, τα οποία αυτά προβληματίζουν τόσο τον ογκολόγο και τόσο τον καρδιολόγο. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό, θα πρότεινα να δούμε ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν. Δεν ξέρω, κύριε Παρασκευαίδη, μήπως θα ήταν σκόπιμο να καθίσετε κι εσείς εδώ στο πάνελ, για να μας πείτε από πλευράς καρδιολόγου τι απαντήσεις θα έχουμε σε αυτά τα ερωτήματα, όπως και ο κύριος Παπαδόπουλος θα μας πει από πλευράς ογκολόγου ποια είναι η γνώμη του. Ναι, να δω την ερώτηση πρώτα. Η ερώτηση είναι, μήπως έπρεπε η γυναίκα αυτή να είχε κάνει ένα νέο υπερηχογράφημα πριν την έναρξη της χημειοθεραπευτικής αγωγής, δηλαδή και κατ' επέκταση, μήπως κάθε άρρωστος ο οποίος έχει ένα νεόπλασμα. Τη μάσκα. Μάσκα τη φορά. Λοιπόν, είναι σκόπιμο πριν κάνει την χημειοθεραπεία του ή την όποια θεραπεία του για τον καρκίνο να κάνει ένα υπερηχογράφημα καρδιάς. Νομίζω ότι η απάντηση είναι εύκολη και η απάντηση είναι ναι. Ότι η απόσταση μία πενταετία από το ένα υπερηχογράφημα από το άλλο είναι πολύ μεγάλη σε μία ασθενή η οποία από ό,τι κατάλαβα είναι υπέρβαρη. Είναι. Δεύτερον, είναι υπερτασική. Τρίτον, ήδη έχει φανίζει μία αύξηση των διαστάσεων και του ορνόγκων, φαντάζομαι, του αριστερού κόλπου. Πιθανότατα να συνεπάρχει και κολπική μαρμαριγή, τουλάχιστον να παροξυσμική κολπική μαρμαριγή. Και άρα πιθανό να συνεπάρχει στεφανία νόσο από κάτω, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχει αναδειχθεί. Αλλά τώρα να συζητάει κανένα το σήμερα με δεδομένα τα προπενταετίας, νομίζω ότι δεν έχει.
Ναι, αξία. Τώρα εδώ στην άρρωστη έχουμε το στοιχείο της πενταετίας. Αν είχε κάνει ένα υπερηχογράφημα και πριν από την έναρξη της αγωγής και η μείωση του κλάσματος εξωθήσεως δεν ήταν 13 μονάδες, αλλά ήταν 6 φερρυπίν. Αυτό θα διαφοροποιούσε τα πράγματα όσον αφορά την καρδιοτοξικότητα, ναι, της χημοθεραπείας. Καταρχήν θα δηλαδή, πρέπει... Με αυτό τι θέλω να πω για να το επεκτείνω ώστε να απαντήσετε. Ναι. Ποια πρέπει να είναι η διαφορά του κλάσματος εξωθήσεως για να πούμε ότι έχουμε καρδιοτοξικότητα ή όχι? Αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, καταρχήν δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Παρόλο που λέμε, βάζουμε ένα όριο το 50%. Με τα δεδομένα υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι το φυσιολογικό κλάσμα εξωθήσεως είναι 55% και πάνω. Άλλοι λένε 53% και πάνω. Άλλοι λένε το 50% και πάνω. Εάν δεν υπολογίσει κανένας ότι μία variability 8 με 10% είναι μία πραγματικότητα στην καθημέρα πράξη, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο και μόνο μετρώντας αποκλειστικά ένα νούμερο του κλάσματος εξωθήσεως, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το τεκμηριώσει μία καρδιοτοξικότητα. Εκείνο που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο μυαλό του καρδιολόγου, ο οποίος είναι επικουρικός του ογκολόγου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι πώς θα γίνει ούτως ώστε ο X ασθενής να κάνει τη χημειοθεραπεία του με την καλύτερη δυνατή παρέμβαση από πλευράς καρδιολόγου. Εάν λοιπόν αυτός ένας ασθενής, ας υποθέσουμε ότι έχει 60 κλάσμα εξωθήσεως, κάνουμε ένα και έχει ένα κλάσμα 54, που είναι 6 μονάδες, τότε ναι, προχωράει στη χημειοθεραπεία. Εάν τώρα αυτό το κλάσμα έχει πέσει πάρα πολύ και είναι παραδείγματος χάρη κάτω το 40%, τότε θα συνεννοηθούμε με τον ογκολόγο, αυτή είναι το κοινό που πρέπει δηλαδή, να υπάρχει. Τι έχει σημασία, το πόσο χαμηλά θα πέσει ή πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει, ναι, από το κλάσμα εξωθήσεως αναφοράς? Αυτό λέω, εξαρτάται από πού ξεκινάει. Άλλο να ξεκινήσει από το 60 και να πάει στο 50, εκεί δεν μας απασχολεί τόσο πολύ, αλλά αν κατεβεί κάτω από το 40, εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα πρόβλημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει συνεννόηση, ούτως ώστε να γίνει τροποποίηση της χημειοθεραπείας, ενδεχομένως με μικρότερη αγωγή ή όχι, ένα. Δεύτερον, μήπως θα πρέπει να συνυπάρξει, με πολλά ερωτηματικά αυτό, μια καρδιοπροστασία από πλευράς καρδιολόγους, κυρίως με τους β' αναστολής. Θα το δούμε αυτό παρακάτω, σαν, ναι, ερώτημα. Α, εντάξει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, ας πούμε, για σας είναι μεγάλο το οικονομικό κόστος που υποβάλλει το άρρωστο στο να κάνει ο κάθε άρρωστος καρδιολογικός να κάνει ένα καρδιολογικό έλεγχο πριν από την έναρξη της αγωγής? Όχι. Γιατί στο μπαίνει και ο οικονομικός παράγοντας στη μέση. Τι οικονομικός? Εδώ πέρα τώρα κάνουν το τεστ COVID πρώτα για να κάνουν χημειοθεραπεία. Ένα υπέροχο πόσο. Είναι σημείο. Ένα υπέροχο γράφημα πόσο κοστίζει? Να το έχω λύσει αυτό. Από την πλευρά του ογκολόγου, τέτοια περιστατικά τα οποία γυναίκες, δηλαδή νέες σχετικά ή μέσης ηλικίας, οι οποίες θα υποβληθούν σε θεραπεία με ανθρακυκλίνη και μάλιστα HER2, όπου θα θετικό που θα ακολουθήσει και το Herceptin και πιθανώς και το Keytruda μαζί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν χωρίς να κάνουν πρώτα υπέρηχο τρίπλεξ καρδιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα επιβάλλεται δηλαδή. Ναι, ναι. Ο κύριος Μουτάφης κάτι θέλει να ρωτήσει. Εγώ μέχρι πριν άρθρο εδώ μέσα γνώριζα ότι οι ογκολόγοι κάνουν έλεγχο βιοχημικό και αν έχουν, και μας ρωτάνε συχνά βασικά, αν έχουν μια έκπτωση της νευρικής λειτουργίας, που λογικά με το χρόνο υπάρχει αυτή, μας λένε πώς να τροποποιήσουν το φάρμακο, αν και το ξέρουν. Δεν το ξέρα πραγματικά, εάν κάνουν έλεγχο, καρδιολογικό έλεγχο, μέσω του οποίου ανάλογα της λειτουργίας καρδιάς να τροποποιήσουν τα φάρμακα όχι. Το κάνετε αυτό? Σας είπα, κύριε Διευθυντά, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει χημειοθεραπεία μια γυναίκα χωρίς τρίπλεξ καρδιάς. Ωραία. Τότε να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα. Συγγνώμη που ρωτάω έτσι αφελώς. Όχι, μα εμείς θέλουμε τις αφελείς ερωτήσεις, διότι αυτός είναι ο προβληματισμός του γιατρού, διότι ο καρκίνος είναι μια νόσος διαδεδομένη που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, τον παθολόγο, τον νεφρολόγο, όλη την παθολογική κοινότητα, μέχρι και τη χειρουργική. Έτσι δεν είναι. Οι αναισθησιολόγοι
οι αναισθησιολόγοι, μετά τον νεοάτζουβαν, δεν βάζουν τον άλλο στο χειρουργείο αν δεν γίνει από τον καρδιολόγο ανάλογο. Μα σωστό είναι. Μα σωστό είναι. Καθημερινή επικαιρότητα. Να πω και κάτι επιπλέον για να χαρεί κι άλλο ο κύριος καθηγητής, ότι πολλές φορές οι άρρωσεις αυτές μας έρχονται από τους χειρουργούς τους με τρίπλεξ καρδιάς. Έτσι. Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο αφορά τώρα αυτό που είχατε ετοιμαστεί να πει, κύριε Παρασκευαίδη, ότι σε αυτή την άρρωση τώρα που βρίσκουμε αυτό το κλάσμα το 47% με το GLS-18, στη φάση αυτή κρίνεται σκόπιμο το να ξεκινήσει η άρρωστη προληπτική αγωγή για καρδιοπροστασία, και αν ναι, ποια? Η βιβλιογραφία και πάλι είναι μπερδεμένη. Εσείς θα μας το ξεκαθαρίσετε. Εγώ θα το ξεκαθαρίσω. Ας τη βιβλιογραφία. Εγώ νομίζω, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν, τουλάχιστον και αυτό η κοινή λογική σε όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι μόνο το κλάσμα. Εάν τυχόν η ασθενή αυτή η συγκεκριμένη, παραδείγματος χάρη, έχει και θετική τροπονίνη, την οποία ξεχνάνε να την παίρνουν, αυτό παράκληση, πάρτε την, για μας είναι ένα από τους καλύτερους βιοδείχτες. Το NT-proBNP και το BNP δεν είναι τόσο αξιόπιστα στον ογκολογικό ασθενή. Η τροπονίνη όμως είναι. Ανεξαρτήτως συμπτωματολογίας. Μάλιστα. Ναι. Αν τυχόν εμείς έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια μεγάλη μείωση του κλάσματος εξωθήσεως και ταυτόχρονα είναι με θετική τροπονίνη και ανάλογα και τι επίπεδο, δεν μιλάμε δηλαδή αν ανάλογα με το εργαστήριο οι φυσιολογικές τιμές είναι 30 και έχει πάει 31, μιλάμε ότι έχει 300-500 κατέθεση τιμές, τότε ναι, θα πρέπει να ξεκινήσει την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας προτού ξεκινήσει ακόμα την ογκολογική θεραπεία. Ποια είναι αυτή? Συνήθως είναι η β' αναστολή στο πρώτο, το οποίο μπαίνει μέσα. Έχει αποδειχθεί, και γιατί λέμε β' αναστολή, έχει αποδειχθεί ότι μία από τους κοινούς, πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Τρίγα, παράγοντες που συνυπάρχουν είναι αυτό το ρημάδι το συμπαθητικό. Και ότι το συμπαθητικό πρέπει με κάποιο τρόπο να τον κόψει. Και ο καρκίνος και η καρδιακή ανεπάρκεια που επέρχεται, για κάποιο λόγο υπάρχει μια οξύμορη έκφραση τώρα, γιατί το συμπαθητικό δεν συμπαθεί αυτές τις καταστάσεις και θα πρέπει λοιπόν να του δώσει β' αναστολέα. Εάν το επιτρέπει ο ασθενής και η κατάστασή του αιμοδυναμική, η πίεσή του κατά κύριο λόγο, καλό είναι να χρησιμοποιηθεί και ο αλφα-αμαία, αλλά δευτερογενός. Άρα, ναι, ξεκινάμε τώρα με το β' αναστολέα. Το μεγάλο ερώτημα, γιατί το είπε ο κύριος Τουμανίδης, ποιον β' αναστολέα? Σύμφωνοι, αλλά υπάρχουν πολλοί. Τώρα λοιπόν υπάρχουν τρεις μελέτες. Υπάρχουν και άλλες βέβαια που υποστηρίζουν άλλα, γι' αυτό είναι λίγο μπερδεμένα ακόμα, γιατί είναι καινούργια αυτή η καρδιοογκολογία, ένα καινούργιο topic, δεν είναι παλιό για να τα ξέρουμε καλά. Μιλάνε για την καρβετιλόλη. Η καρβετιλόλη λοιπόν έχει δείξει θετικά ευρήματα. Βέβαια υπάρχουν άλλοι που λένε είναι μπιβολόλη, έχει. Οι περισσότερες μελέτες πάνε για την καρβετιλόλη και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ασθενώς οι φάρμακα τα οποία έχουν δράση β' blocker, αλλά έχουν και περιφερική αγκιοδιαστολή από πλευράς των β' αναστολέων. Δεν ξέρω αν απάντησα. Αλφα μέα θα δώσετε. Είπαμε δεύτερη φάση είναι αν το επιτρέπει η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς, δίνουμε και αλφα μέα. Αλλά το πρώτο όμως που... αυτή την άρρωστη που έχει ένα κλάσμα 47% θα δώσετε αγωγή. Εδώ δεν λέμε ότι δεν έχει πολύ χαμηλό, αλλά σε αυτό το ήπιο. Αν είναι τροπονίνη θετική, ναι. Αν έχει τροπονίνη θετική. Ναι, ναι, θα δώσω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα. Τώρα η αγωγή με τραστιζουμάμπι 600 μιλιγκράμμ ανά 3 εβδομάδες. Αυτή είναι on top της. Και δεδομένου ότι η άρρωστη θα πάρει και λετροζόλη και τριπτορελίνη, μπορεί να συνεχιστεί για τους υπόλοιπους 12 μήνες ή θα πρέπει να τροποποιηθεί η δοσολογία ή και να διακοπεί σε αυτή την άρρωστη? Εγώ να απαντήσω. Και ο κύριος Παπαδόπουλος. Καταρχήν θα πρέπει, όταν έχουμε ένα ασθενή, φαντάζομαι το κάνετε και εσείς, δεν σημαίνει ότι πήραμε μια προεγχειρητικά την τροπονίνη, πώς το λένε, κάναμε ένα υπέρηχο και το ξεχάσαμε. Σε κάθε σχήμα και στο ενδιάμεσο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τροπονίνη και υπέρηχο. Εάν δηλαδή στην πορεία δούμε ότι αυτό συνεχίζει να πέφτει, 12 μήνες που λέει εδώ η ερώτηση είναι τεράστιο, μέσα στο μυαλό μου είναι τεράστιος ο χρόνος. Ένας χρόνος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος για έναν ο οποίος είναι υπόχημιο θεραπεία και με αυτή τη συγκεκριμένη ασθενή.
Αυτό τι σημαίνει, κάνω ένα τον πρώτο κύκλο, συνήθως πρωτού ξεκινήσω ο επόμενος κύκλος, αλλά και στο ενδιάμεσο ακόμα, πρέπει να επαναλάβει. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθεί κάπως ο άρρωστος. Τώρα εδώ ενδεχομένως να πέφτει το οικονομικό που κάποιος το ανέφερε. Εγώ το ανέφερα. Ναι, αλλά θα πρέπει να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ. Αυτό το ρωτάει ο κύριος Παπαδόπουλος, διότι θα δώσει, θα προχωρήσει στο επόμενο σχήμα. Ναι, θα απαντήσω μόλις τελειώσει ο κύριος Καρδίνας. Ναι, τελείωσε. Δηλαδή, απλώς αν τυχόν δούμε ότι επιδεινώνεται, λοιπόν, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αν είναι όλα καλά, συνεχίζουμε τα ίδια. Είναι ξεκαθαρισμένο σχετικά με τη χορήγηση της Τραστουζουμάβης. Ότι... Αυτή είναι ο top της ανθρακυκλίνης. Ναι, έχει προηγηθεί η ανθρακυκλίνη. Έχει προηγηθεί η ανθρακυκλίνη. Δεν τη δίνουμε ποτέ μαζί με ανθρακυκλίνη, ναι, εμείς. Υπάρχουν και πάρα πολλές τάσεις τελευταία να αποφεύγουμε τελείως την ανθρακυκλίνη στις χερτού θετικές γυναίκες, γιατί το όφελος δεν είναι ιδιαίτερο σε αυτές τις γυναίκες με χερτού και συνήθως αποφεύγουμε ακόμα και την ανθρακυκλίνη. Όσον αφορά την οδηγία της Τραστουζουμάβης, πάγια, εμείς κάθε 4 μήνες κάνουμε υπέρηχο. Αν δεν έχουμε κάθε υπέρηχο στο τετράμινο, δεν προχωράμε στη θεραπεία. Είμαστε τόσο αυστηροί στο, ναι, θέμα αυτό. Αυτό θέλω να πω, ότι συνήθως καλό θα ήταν, επειδή, εντάξει, έκανε ανθρακυκλίνη, την έκανε. Μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, ναι, ναι, μιλάμε, ναι, γενικά. Ναι. Αυτή έχει κάνει ανθρακυκλίνη. Ναι. Και κάνει on top. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Είναι πολλοί οι οποίοι δίνουν, και είναι και ένα από τα ερωτήματα παρακάτω, ανθρακυκλίνη και μαζί Τραστουζουμάβη ή και ταυτόχρονα και τα δύο. Όχι, εδώ έχει δίκιο, απαγορεύονται τα τώρα τελευταία το αποφεύγουμε. Τώρα τελευταία. Και μάλιστα υπάρχουν και άνθρα που δεν τη βάζουμε και καθόλου σε περιπτώσεις. Στο μυαλό πολλών εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το σχήμα. Εγώ απλώς απάντησα σε αυτό το βάση του περιστατικού, όχι γενικά. Δηλαδή έχουμε έναν ο οποίος παίρνει ανδριαμική, είναι ανθρακυκλίνη. Μέσα από λίγο παίρνει το Τραστουζουμάβη. Και πώς παρακολουθείται αυτός. Αυτός δεν χρειάζεται μετά από 4 μήνες. Θέλει κάθε δίμηνο. Στο ενδιάμεσο, κάθε πότε θα κάνετε τον κύκλο. Επόμενος κύκλος πότε. Κάθε 3 εβδομάδες. Αυτό λέω. Τελειώνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να κάνετε κάθε 3 εβδομάδες, δηλαδή πώς παρακολουθείτε. Κάθε 1,5. Και να πούμε, ναι, να είναι. Όχι, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει τροπονίνη. Η οποία είναι και πιο φθηνή. Αν δείτε λοιπόν ότι αυτή σε κάθε κύκλο εσείς έχετε εμένα, πριν την χημειοθεραπεία 30 και μετά τη χημειοθεραπεία κάθε φορά κάνει 500. Σημαίνει κάνει καρδιοτοξικότητα. Μάλιστα. Σημαίνει κάτι γίνεται. Θέλει υπέρηχο. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ στενή παρακολούθηση στου συγκεκριμένου. Τώρα, αν τυχόν εσείς δεν δώσετε ανδριαμικίνη. Τώρα, μάλλον, συγγνώμη, να απαντώ μόνο στα δικά που με ρωτά, να μην λέω γενικότερα. Ναι, άρα στη συγκεκριμένη κάνουμε αυτή την τακτική. Ωραία. Και εάν, και αν έχουμε βρήματα, τι θα κάνουμε, θα διακόψουμε, θα το μειώσουμε τη δόση. Ναι, μειώνεται η δόση. Μειώνεται η δόση. Υπάρχουν οδηγίες. Μειώνεται η δόση. Δεν διακόπτει. Μέχρι 50 κλάσμα εξωθήσεως. Και είναι πιο στενή παρακολούθηση. Παραμένει ίδια. Μετά μειώνεται η δόση. Και είναι ακόμα πιο στενή παρακολούθηση. Υπάρχει. Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να παρέμβει οποιοδήποτε θέλει όσον αφορά κάποια ερώτηση. Αυτά να πούμε κιόλας. Έχουν βγάλει οδηγίες, βγάλαμε οδηγίες. Για όλα αυτά τα ερωτηματικά που δημοσιεύθηκαν στην καρδιολογική επιθεώρηση. Τώρα, πριν από 2 μήνες, 3, πότε θα τελειώσει η ομάδα και το δημοσιεύσαμε αυτά. Ναι, η ομάδα της καρδιολογίας. Ναι. Τώρα, για την παρακολούθηση της ασθενούς αυτής, αρκεί το κλάσμα εξώθησης με 2 διαστάσεων, 3 διαστάσεων, επιβάλλεται να έχει και το GLS. Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Καταρχήν, πλέον η βιβλιογραφία συγκλίνει σε όλα να λέμε ότι όταν λέμε κλάσμα εξωθήσεως εννοούμε 3D. Το 3D έχει λιγότερη variability με αυτή την έννοια. Όπως είπα προηγουμένως, μπορεί ένας να κάνει το η δικιά του η variability να είναι πάνω κοντά στο 8%. 8% σημαίνει περίπου 4-5 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτόματα σημαίνει ότι μπορεί να το βγάλεις άρρωστο τον άνθρωπο χωρίς να είναι. Με το 2D. Το 3D δεν το έχει αυτό. Άρα όλες οι οδηγίες πλέον συμφωνούν και όλοι συμφωνούν ότι όταν μιλάμε για κλάδο εξωθήσεως, μιλάμε 3D. Τελεία. Ναι, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο για 3D. Ναι, σωστό. Τι όχι... κάνουμε στην επαρχία, παραδείγματος χάρη. Σωστό. Λοιπόν, 2D. Δεν έχουμε 3D. Κάνουμε αυτό ότι έχουμε. Έχουμε 2D, θα κάνουμε 2D. Άμα δεν έχουμε 3D, τι να κάνουμε. Σαν αυτό που κάναμε παλιά, Σάββα, θυμάσαι, που έλεγε, λέει, έρχεται ένας με διαχωριστικό ανέβρεσμα, τι θα του κάνεις, λεξονική ή εσωφαγή. Ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις το κάνεις. Τώρα, αν στη επαρχία ή οτιδήποτε δεν έχει, θα κάνεις 2D. Και θα πρέπει αυτός να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, ώστε
να καταλαβαίνει τι βλέπει. Πρέπει να ξέρει τι βλέπει κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία ο γιατρός που το κάνει. Τώρα το άλλο, υπάρχουν τελευταίες φωνές πολύ ισχυρές, οι οποίες μιλάνε για το LG, αυτό είναι τον επιμήκη άξονα. Το G, λες. Ναι, πώς το λένε, τον επιμήκη άξονα η συστολική λειτουργία απόδοσης αριστεράς χιλίας. Αν αυτή έχει πέσει κατά 15%, αυτό σημαίνει ότι χάνουμε μυοκάρδιο. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα σε οδηγίες. Θεωρείται όμως ένας πολύ ισχυρός παράγοντας και υπάρχουν τώρα τελευταία πολλές φωνές, οι οποίες λένε επειδή υπάρχει αυτή η variability που σας εξήγησα με το ejection fraction και επειδή υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Τουμανίδης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά το χωριό της Πολωνίας δεν έχει 3D και το χωριό, ξέρω εγώ, της Ρουμανίας και όλα αυτά, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τι κάνουνε, αντί να μετρήσουν το GLS, μετράνε το TDI που τα περισσότερα μηχανήματα έχουν και φαίνεται να είναι αξιόπιστο. Άρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι 3D για το ejection fraction, το longitudinal strain, άμα έχουμε αυτά τα μηχανήματα. Αν δεν τα έχουμε, η επόμενη μας λύση είναι 2D για το ejection fraction και TDI για να δούμε την επιμήκη λειτουργία. Τώρα σε εμάς αυτά δεν ακούγονται. Όχι, το GLS, τι είναι, μπορείτε να μας πείτε. Είναι κατά τον επιμήκη άξονα πώς συστέλλεται η καρδιά. Η καρδιά έχει διάφορους, κάνει αυτό το πράγμα. Σφαιρική παραμόρφωση, ναι, συντονική παραμόρφωση κατά τον επιμήκη άξονα. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, όχι, γιατί ακούμε όμως όρους τους οποίους δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Ναι, σωστό. Η κυρία νομίζετε και εμείς δυσκολευόμαστε να τα ερμηνεύσουμε, μην νομίζετε. Η κυρία Τρίκα έχει μια ερώτηση ή ένα σχόλιο. Όχι, ένα σχόλιο. Μισό λεπτό λίγο να έρθει το μικρόφωνο. Χρυσούλα, σήμερα θα χάσει ένα κιλό. Δεν μου λες, θα προλάβουμε τον αγώνα σήμερα της Εθνικής ή όχι. Είναι 10. Για να προλάβουμε, μέχρι τις 3.30. 10 παρατέταρτο. Μέχρι τις 3.30 είναι το σεμινάριο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι να επιβεβαιώσω ότι κατά το χρόνο τον οποίο ήμουν εδώ, οι ασθενείς του κυρίου Παπαδόπουλου, το 90% είχαν παραπομπή για τρίπλεξ καρδιάς πριν την έναρξη της θεραπείας και σχεδόν στην πλειονότητα αυτών των ασθενών υπήρχε πάντα ένα follow-up κάθε 3 μήνες. Σε αυτούς τους ασθενείς κάναμε πάντα και μελέτη GLS εμείς. Έχουν οι ασθενείς αυτή μελέτη. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές που λένε ότι η μείωση στο GLS μπορεί να προηγηθεί και κατά 8 με 10 μήνες πριν την εμφάνιση της μείωσης του κλάσματος εξώθησης. Ναι, γίνεται λοιπόν εδώ στο νοσοκομείο αυτή η μελέτη. Πιο ευαίσθητος και πρόεμος δείκτης του κλάσμα εξώθησης. Αυτό είναι πολλές αναφορές, δεν έχουν περάσει τις οδηγίες. Σωστό. Σωστό γι' αυτό. Το επόμενο ερώτημα. Σταματάς να έχεις εσύ το πρόβλημα και το να αναβαλούς. Σωστά. Συμφωνώ από όλες τις ειδικές, όσους δεν καταλάβανε από τους ογκολόγους, να τους πάρουν αλαμπρατσέτο τους καρδιολόγους και να βλέπουν τους αρρώστους. Κοιτάξτε, όμως δεν είναι τόσο απλό να σας το... Συγγνώμη, θα το πω δηλαδή τώρα. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έκανε το τραστούζουμα από αυτό. Τέλος Σεπτεμβρίου μου έφερε από εξωτερικό συνάδελφο τρίπλεξ καρδιάς φυσιολογικό. Για την ίδια μιλάμε. Για την... Όχι, άλλη. Μου έφερε τρίπλεξ καρδιάς φυσιολογικό και 1,5 μήνα μετά εδώ διαπιστώθηκε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια 40% κλάσμα εξωθήσεως. Αν προσέξατε προηγουμένως είπα, πρέπει να βλέπουμε και ποιος ξέρει να το βλέπει. Ακριβώς, δεν μπορεί σε 1,5 μήνα να άλλαξε αυτό. Αυτό είναι... αυτό είναι και ένα πρόβλημα της περιχωριογραφίας, η οποία παρότι την πρόοδο της εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική εξέταση, δηλαδή που εξαρτάται πάρα πολύ από την εμπειρία και τη γνώση του εξεταστού. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, κύριε Παρασκευαίδη. Είναι σκόπιμο αυτούς τους αρρώστους να τους ελέγχουμε και με άλλες μεθόδους όπως είναι η Μούγκα, η ραδιοσυστοπική γελιογραφία ή η μαγνητική τομογραφία, για σωστά να βλέπουμε, έχει νόημα. Όσον αφορά, έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της Μούγκας. Της Μούγκας, λέω, της Μούγκα. Η Μούγκα είναι πλέον μια απαράδεκτη μέθοδος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Τελεία. Μιλάμε για την ιστοπική, ραδιοστοπική χιλιογραφία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Τελεία. Όσο αφορά ο μαγνητής, είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται επί αμφιβολιών των ηχοκαρδιογραφικών δεδομένων.
Βέβαια, υπάρχει μία μικρή παρένθεση που εγώ την σέβομαι πάρα πολύ και αν μπορούσα να την παρακολουθήσω, να την διαβάζω, θα ήμουν πολύ ευτυχής. Και ήταν από ένα ασθενή, τον ξέρει ο Σπύρος, και το έκανε εδώ, ένα πληθυρογράφο, μία μαγνητική, που σου δίνει και τον αριθμό της ίνωσης. Βέβαια. Εάν καταφέρουν, γιατί δεν είναι πολλοί οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν, δεν είναι οι ίδιοι παντού σε όλα, παγκόσμια. Εάν καταφέρει λοιπόν και να μπορέσει να γίνει ένα setup ωραίο, τόσο ώστε να ξέρουμε ότι αυτός έχει 5 κιλά ίνωση, λέμε τώρα, δεν είναι κιλά προφανέστατα, ή το κακό είναι να μην έχεις πάνω από ένα, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Και θα μπορούσε δηλαδή το MRI να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερο πληθυσμό. Αλλά επειδή ακόμα δεν την έχουμε αυτή την πληροφορία τόσο ακριβή όπως θα έπρεπε, νομίζω ότι θα πρέπει το MRI να γίνεται σε ασθενείς που δεν μας έχει λύσει το πρόβλημα είτε με το GLS, είτε με το, κλάσμα εξωθήσεως και όλα αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ αλλά πολύ. Και, όχι. Και προχωράμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο ίσως μερικώς έχει απαντηθεί. Εάν η τραστουζουμάμπη θα πρέπει να συγχορηγείται με την αδυναμική ή να έπεται αυτής, τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κύριε Παπαδόπουλο, έχει αυτή η ιστορία. Εάν η τραστουζουμάμπη θα πρέπει να συγχορηγείται με την αδυναμική ή να έπεται αυτής. Ή όπως είπατε, να μην χορηγείται καθόλου αδυναμική. Νομίζω το έχουμε αναφέρει ήδη. Ναι. Ότι εμείς το αποφεύγουμε πάρα πολύ να συγχορηγούμε. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι κάποιον να το δίνει τώρα το συνδυασμό μαζί με την ανδριαμική, το τραστούζουμαμπ. Και υπάρχει και η τάση, όπως σας είπα, ακόμα και να αποφεύγεται στις χέρτου γυναίκες που είναι υπείου κινδύνου. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημα. Το οποίο θα ήταν, μήπως θα ήταν προτιμότερο ασθενής αυτή να έπαιρνε μόνο αδριαμικίνη. Εδώ μάλλον το απαντήσατε ήδη ότι όχι μόνο δεν θα έπρεπε, αλλά ίσως ακριβώς είναι σκόπιμο να παίρνει μόνο τραστουζουμάμπη και όχι αδριαμικίνη. Και ένα άλλο ερώτημα είναι η αγωγή την καρδιοπροστασία, κύριε Παρασκευαίδη, για πόσο χρόνο θα χορηγηθεί και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη χρονική της διάρκεια. Η εξέλιξη του κλάσματος εξωθήσεως και γενικότερα του κλινικού εργαστηριακού τους προφίλ. Εάν αυτή συνεχίζει να είναι σε καρδιακή ανεπάρκεια, το έχουμε αυτό. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχει κατηγορία η οποία θα απαντήσει στα φάρμακα τα καρδιολογικά. Υπάρχει μια κατηγορία που θα απαντήσει μερικώς. Και μια άλλη κατηγορία που δεν θα απαντήσει καθόλου. Αυτοί λοιπόν οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι αναγκαστικά εκ των ουκάνευ θα πρέπει να ακολουθήσει σαν να μπει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Φεύγει δηλαδή από το θέμα των ογκολόγων και ασχολούνται αποκλειστικά οι καρδιολόγοι με το θέμα καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί εδώ είναι ένα τεράστιο το θέμα και από ό,τι φαίνονται τα τελευταία δεδομένα, τι σημαίνει ότι ναι, μεν έχει κάνει από χημειοθεραπεία, παραδείγματος χάρη, μια καρδιοτοξικότητα η οποία δεν είναι responder στα υπόλοιπα φάρμακα. Και άρα αυτή θέλει μεγαλύτερη παρακολούθηση και πιο στενή παρακολούθηση. Μάλιστα. Και πρέπει να μπει όλος ο καταράκτης της καρδιακής ανεπάρκειας, ούτως ώστε, δηλαδή μετά σιγά σιγά πρέπει να μπαίνεις και στους αναστολείς της αλδοστερώνης και όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να κάνεις όλο τον άξονα και ό,τι μπορείς ακόμα περισσότερο. Και φυσικά μάλιστα να μπει και τα τελευταία, υπάρχουν δύο αναφορές που ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχουν και παραπάνω, με το εντρέστο. Τώρα βγαίνουν. Το εντρέστο είναι ένα καινούριο φάρμακο δικό μας, το οποίο είναι με διάφορα βάσιμο συνδυασμό φαρμάκων, το οποίο χρησιμοποιούμε στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και λένε ότι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο γρήγορα αυτό το φάρμακο σε σχέση με ό,τι το χρησιμοποιούσαμε παλιά. Σε αυτούς τους ασθενείς που είναι ημιρισπόντες, ας τους πούμε έτσι. Που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Τώρα, ένα μάλλον τελευταίο ερώτημα έχει κι άλλα, αλλά εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε. Είναι τον αγώνα. Εάν οι ασθενείς μας παρουσιάσει συχνά επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μονοαργίας συγκεκριμένη. Θα πρέπει να πάρει αντιεπιχτική αγωγή και αν ναι, ποια είναι η προτιμότερη. Εδώ και είναι, εδώ θα απευθύνουμε για ένα σχόλιο να μας κάνει ο κ. Βουβουράκης, βεβαίως, ο οποίος είναι και επιμελητής της Β' Καρδιολογικής. Να περιμένω. Πώς θα γίνει το Βουβουράκης πρώτα. Ας μας κάνει το σχόλιο ο κ. Βουράκης. Ακούγομαι. Κώστα, χάρηκα πολύ, Σπύρο. Φιλιά. Γεια σας. Γεια. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον αιμορραγικό κίνδυνο και το γεγονός ότι οι ασθενείς
είναι υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου, θα πρέπει να πάρει αντιπυκτική αγωγή και νομίζω στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να πάρει και λόγω του ότι είναι κακοήθεια μαστού τα νεότερα αντιπυκτικά που έχουμε στη διάθεσή μας. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαν και οι δύο ομιλητές, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το πώς εκδηλώνει και πώς προχωράει με την καρδιακή της ανεπάρκεια και την καρδιακή δυσλειτουργία που έχει παρουσιάσει. Νομίζω και τα τρία νεότερα αντιπυκτικά μπορεί να τα πάρει και από εκεί και πέρα να αξιολογηθεί στην πάροδο του χρόνου το πώς θα... Τώρα ο κ. Παπαδόπουλος, στο θέμα αυτό των αντιπυκτικών, να μιλήσω. Όσον αφορά τους δονοπλασματικούς αρρώστους, τι λέτε? Εμείς μέχρι τώρα είχαμε την οδηγία ότι ο άρρωστος που κάνει χημειοθεραπεία είναι καλό να καλύπτεται με υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους παρά με τα της πρώτης γενιάς τα αντιπυκτικά. Τώρα όμως τελευταία τρέχουν πολλές μελέτες και τίνει να καθιερωθεί ότι είναι πολύ καλό μαζί με την χημειοθεραπεία και τα νεότερης γενιάς αντιπυκτικά. Δεν τα έχουμε εφαρμόσει ακόμα σαν πρόληψη. Ακόμα το μυαλό μας πάει στην υπαρήνη χαμηλού μοριακού. Και καλά κάνετε. Ναι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία την αναφέρουμε και εμείς στα δικά μας τα guidelines, στα ελληνικά δηλαδή που βγάλαμε, και είναι και ευρωπαϊκά ταυτόχρονα, που συμφωνούν, βγήκαν μετά από εμάς και συμφωνούν απόλυτα. Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός που είναι πολύ δύσκολος. Ποιος είναι στην οξία φάση, καρκίνος, και ποιος δεν είναι. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει ένας ορισμός τι σημαίνει οξία φάση του καρκίνου. Εάν είναι στην οξία φάση, ιδιαίτερα δε άμενε σε χημειοθεραπεία που σημαίνει οξία φάση, εξορισμού, αυτός θέλει παρήνη. Αυτός που φεύγει από την οξία φάση και μπαίνει στην χρόνια χρονιότητα, τότε σε αυτόν αν είναι ναι, προχωράμε στα νόαξ. Το συντρόμ φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από το παιχνίδι μέσα, αν και υπάρχουν ορισμένες αναφορές θετικότητας, αλλά φαίνεται ότι τα νόαξ μπορούν να καλύψουν. Αλλά στην οξία φάση πρέπει να χορηγείται η υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Ιδιαίτερα δε, υπάρχουν ορισμένοι καρκίνοι που είναι ιδιαίτερα θρομβογόνοι. Αυτοί λοιπόν, σε πρώτη φάση, όταν είναι στην οξία-οξία φάση, μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιηθεί όχι χαμηλού μοριακού βάρους με την έννοια πρωί-βράδυ κάνουμε τάδε, δοσολογία, κιλά κλπ. Τα γνωστά, αλλά πολλές φορές πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αντλία με πολύ υψηλές τιμές στο επιτητή, για να μπορέσει να καλύψει αυτό. Και φυσικά. Θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να αναμελετιέται σε πολύ συχνή βάση αυτός ο αιμορραγικός κίνδυνος. Εάν δε έχει συνυπάρξει για κάποιον λόγο μία θρόμβωση και όχι φλεβική, φλεβική δεν μας απασχολεί τόσο, αν είναι αρτηριακή, τότε τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί η παρήνη και όχι τα νόαξ. Αυτό είναι ένα, δεν έχει βγει ακόμα. Είμαι σε μία συνεννόηση που είχαμε τον Κωνσταντινίδη από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με πνευμονικές εμβολές και όλα αυτά. Γιατί του έθεσα και εγώ αυτό το ερώτημα. Και είναι. Τώρα, πέρσι είχε βγει τα guidelines για αυτά. Πέρσι δεν τα είχε βγάλει ο Θεοδωρήτης. Ναι, ο Σταύρος. Και τώρα σκέφτονται ακριβώς αυτό που συζητήσαμε, γιατί του λέω: εγώ δεν το βλέπω έτσι την καθημέρα πράξη, ρε παιδί μου. Και συμφωνήσαμε, αυτά είναι off the record που σας λέω, και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η πιο σωστή τακτική. Ιδιαίτερα δε αν έχει αρτηριακή θρόμβωση, εμβολή, όποπο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πιο επικίνδυνα είναι ο χειρότερα. Νομίζω ότι θα συμφωνούσα κι εγώ ότι στον ενεργό καρκίνο χρησιμοποιούμε υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Στο χρόνιο, όταν ο άρρωστος έχει μπει στη χρονιότητα, εκεί δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε τα νόαξ. Οι πολύ μεγάλοι επιστήμονες, βέβαια, θέτουν αυτό το ερώτημα, το οποίο εγώ το έχω στείλει και σε mail κιόλας. Τι σημαίνει χρονιότητα, πότε αρχίζει η χρονιότητα και τι σημαίνει είμαι στην οξία φάση. Ναι. Δηλαδή, okay, τελείωσα. Όλοι οι δείκτες εδώ των ογκολόγων είναι αρνητικοί. Έχει τελειώσει ότι είσαι στην οξία φάση. Δεν το ξέρουν, ε. Ναι, είναι εκεί, ένα μεγάλο ερώτημα. Εκεί υπάρχει, ναι. Το πρόβλημα το λύνει ο άρρωστος που λέει, ναι. Συγγνώμη, που λέει ότι δεν αντέχω, γιατρέ, άλλο να τρυπιέμαι. Σωστό. Και αυτό παίζει ρόλο. Σωστό. Ναι. Είναι η φάση που... Ναι. Εκεί είναι το θέμα ότι όταν έχεις... Όσο κάνει θεραπεία με χημειοθεραπεία... Εκείνη η οξία φάση είναι σίγουρο, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά μετά υπάρχει ο καρκίνος κάπου μπορεί να βρίσκεται και να
Αυτό θεωρείται οξιαφάση. Είναι ερωτηματικό της, της κοινότητας. Αν δεν το βλέπουμε. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ακόμα ερωτήματα τα οποία... Σταματάμε εδώ, διότι μολονότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η ομάδα μας.